Αυτά τα ίχνη που βλέπετε εκεί είναι τα βουνά της Θεσσαλονίκης, παιδιά, ναι. Τα αφήνουμε γρήγορα πριν νυχτώσει και ερχόμαστε στο φίλο μας το Γόλι. Ναι, το Γόλι της 9 του Νοέμβρη το 2024. Ήδη έχει αρχίσει να ανοιχτώνει, ο ήλιος έχει δύσει από δεξιά μας. Και ένα σκαβάς, παιδιά. Με φνηδίασε ο Γόλις. Έπιασε την πατσαβούρα και ξαφνικά γκραμ, σου έδωσε μία. Αυτά είναι πουλιά. Δεν είναι πουλιά, είναι μεγάλα, ρε. Ρεβελί, ο Μαύρος κοιτάει 4 φορές. Αυτό κοιτάω, το Μαύρο. Τέταρτη φορά, ε. Ωραίο. Μπράβο, ρε Γόλι, μπράβο, ρε. Περιστερούκλες είναι, μπράβο. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Γόλις, όχι πόσα βήματα, πόσα άλματα έχει κάνει. Απλά με ευνηδίασε. Πήρε την πατσαβούρα, δεν μου πει τίποτα. Ευτυχώς βάστηκα την κάμερα στα χέρια ανοιχτή. Ωραίος, ωραίος. Τα από πάνω μας. Μαζεύτηκα πίσω και κοιτάξτε τώρα εδώ. Ρεπερτόριο. Ναι, ναι, ρεπερτόριο, ρεπερτόριο, ναι. Παλιά ομάδα είναι αυτή. Ναι, ναι. Εκείνα κοίτα θεαματικά που πέταξε πέρυσι, ε. Παλιά. Αυτά ακριβώς. Όχι, όχι. Γολί. Χάλασες και εσύ, φίλε μου, φαίνεται. Έγινε ντουμπουντούμπου. Για όσου λένε ότι δεν έχουμε φτερό. Μαλάκα, τι θα γίνω. Πω. Για όσου λένε ότι δεν υπάρχει φτερό εδώ. Πολυμένη, κύριε. Ναι. Πολυμένη στάθη. Χάλασε και ο Γόλις. Ναι, 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 μα έγινε, μου έγινε τσιγκουάλα. Χάλασε και ο Γόλις. Α, Γόλις, ο Γόλις λέω τσιγκουάλα. Μπράβο. Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Εμένα μου αρέσουν. Έτσι, τσιγκουάλες. Αυτός είναι μαύρος που βλέπετε. Αυτός ο φουσκωτός εδώ είναι μαύρος. Νάτος. Γολί! Ο μαύρος είναι να κλείσει, ε! Ναι, ναι. Αυτός είναι ο φούσκας. Δύο άσπρα, ο φούσκας, κοιτάξτε που πήγε, ξεφούσκωσε και πήγε εκεί πάνω. Λοιπόν, για κάτσε τώρα εδώ, έχουμε θέμα πολύ καλό. Λίγο πριν νυχτώσει, έπιασε την πατσαβούρα. Ο τρελάρας και κοιτάξτε εδώ τι μας έκανε εδώ. Ναι, παιδιά, αυτά είναι τα μπαλόνια. Περία, ρε, περία, ρε. Τα μπαλόνια του Γόλι, ρε. Έλα, αγόρι μου, έλα σπιθάκι μου. Έλα εδώ, πίσω σου. Ωραίος, ωραίος. Πραγματικά είναι ωραίος, παιδιά. Πολύ δύναμη, πολύ έκρηξη και πολύ όρθιο. 8-9, δεν είναι σήμερα. 9. Και 4-13. 9, λοιπόν, ε. Του Νοέμβρη το 2024, ναι. Γόλι Σολέ. Βλέπουμε τα παλιά του τα Περιστέρια. Δηλαδή τώρα μέσα στο φθινόπωρο έχει ξεκινήσει και την ομάδα την παλιά. Τα πέταξε μια μέρα 16 φορές. Λοιπόν, κάτσε να κατέβω κάτω γιατί ζαλίστηκα εκεί πάνω. Για να δω. Ναι, καρφώσανε παιδιά, έχουν καρφώσει. Και πιάνει και νύχτα. Και έχουν σκορπίσει ωραία πάνω από όπου τα βλέπω με το μάτι. Έχω πιο μεγάλη εικόνα, τέλος πάντων θα κάνω τώρα και μια εγώ θα ανέβω πάλι. Δύσκολα, δύσκολο το έργο τώρα γιατί έχει νυχτώσει. Συντύχη πάω τώρα, ναι, τίποτα, δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, χρειάστηκε να κλείσω κάμερα και να ψάξω, παιδιά. Αλλά αξίζει τον κόπο. Ο Γόλις έχει ανέβει πολλά επίπεδα, επάνω στο φτερό. Καλά, τη δύναμη την είχε πάντα και το πεσό. Εμένα μου αρέσανε και τα πιο παλιά του. Αλλά και αυτά είναι άστο, είναι άλλο πράγμα. Ζημιά. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω τα καλάι τώρα, να βλέπετε. Έχει ήδη πέσει ο ήλιος, έχει δύσει. Μια κοκκινίλα έχει στον ουρανό. Για να δούμε. Να τα λέω. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Θα έρθουν ρε από εκεί πάνω ρε μες τη νύχτα. Φοβερός, φοβερός. Πάρα πολύ καλός. Ο Γόλις, ο τρελός. Μόνο ένας τρελός θα βάζει τώρα. Τέτοια ώρα και τα καρφώνει. Λοιπόν, ένας Περιστέρης ήρθε. Πλαγίος, ούτε ξέρω από πού ήρθε αυτό. Κι άλλο. Έρχονται. Βάλανε λέω τα λιοντάρια του, βάλανε λέω από το σβήσιμο. Δεν βλέπω τώρα ψηλά, παιδιά, έχει νυχτώσει.
Άκου, άκου, άκου. Άκου, βαζούρα. Όλα, όλα. Μέσα από την μαρά δεν μπορώ να δω. Τώρα έχει σκοτάδια πάνω, έτσι. Γόλις, ολέ. Ολέ, ολέ, ολέ. Τρελέ, τρελέ, τρελέ. Κοντός. Έλα, κλείνει τώρα. Κλείνει η παράσταση. Ναι, ναι. Τι θες να τα δεις. Να τα, να τα, να. Έκλεισε η παράσταση. Τώρα έκλεισε η παράσταση. Ναι. 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 Νύχτωσε. Νύχτα τα πέταξε, νύχτα ήρθανε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γόλης. Πήραμε μια μικρή γεύση. Αργήσαμε να έρθουμε και την πατήσαμε. Δεν πειράζει όμως, τη γεύση την πήραμε. Και θα τα δούμε και μέσα, ναι, ναι. Δεν είναι αυτά πίσω του Γόλη, είναι αλλού, είναι δίπλα, το Αποστόλη. Με λάμπα λοιπόν. Τους κάνουμε έτσι και ένα τραγουματάκι μέσα, κάτσε να ανοίξω την πόρτα. Αυτά εδώ είναι οι περιστορίκλες του. Εντάξει, αυτά είναι τα παλιά, γι' αυτό τα πέταξε και μέσα στη νύχτα. Δεν τα φοβήθηκε, τα πουλιά πήγανε, καρφώσανε, πετάξανε του μπανέξ και ήρθανε και όλα. Ναι, άμα δεν τα φοβάσαι τα περιστέρια, τα πετάς άφοβα, λες. Μέρα νύχτα πετάνε αυτά. Ωραία περιστέρια και ωραία σκαριά, κοιτάξτε, γιούγικα από κάτω. Ασπρόκυλα. Ναι, γολάκια. Εδώ στη Βέρεια. Με πολύ θέαμα. Και πολύ πεσό. Όπα και μποντακλίδικα. Τι είναι αυτά ρε. Κοιτάξτε εδώ ρε. Καφέ φτερό. Στην πότα. Σημάδι, ε. Άγιε κάτι ωραίες τελικίτσες. Και άπαντες παρόντες. Αυτός ήταν ο Γόλης ο νυχτερινός, ο βραδινός θα έλεγα, ναι. Οπότε του χρωστάμε και ένα χαβά, τράβηγμα χαβά ημερήσιο. Για να τελειώνει μία και έξω το θέμα. Μπράβο του. Συγχαρητήρια ακόμα και αυτό που έκανε έτσι βράδυ που πήρε την πατσαβούρα. Με ξάφνιασε και εμένα, γι' αυτό δεν ξεκίνησα από κάτω-κάτω να τα πιάνω. Δηλαδή στο 1 μέτρο 2. Κρατούσα τα όπλα μου, γυρνώ από το που πατάω την εγγραφή. Μπα και πάμε. Έτσι. Κομάντος. Μπαμπαμ. Τσακ μπαμ. Να δω τι θα μου πει τώρα. Να τα και τα πουλάκια μας. Αυτά είναι τα μουκλούφια που ετοιμάζει τώρα. Νύχτωσε, δεν βλέπουμε και τη λάμπα. Όπα, έχει βγει κανένα έξω. Μέσα στη νύχτα τα τραβάω, παιδιά, με τη λάμπα, όπως βλέπετε με το φως. Βλέπουμε και τη σκιά τους δίπλα. Και εννοείται θα έρθουμε και μία μέρα, το χρωστάω, γιατί άργησα κι εγώ, περαστικός ήμουν από εδώ, να κάνουμε ένα ωραίο βιντεάκι, να είναι η μέρα και να μην τα δικήσουμε καθόλου, αυτά τα πουλιά. Μπράβο. Να τον και ο Γόλης. Τι είναι κύριε Γόλη? Για να το τραβήξουμε και αυτά. Εδώ τι έχεις, για πες μου. Εδώ είναι τα ασούρδιστα. Άχεις και άστοτα. Ναι. Εδώ τώρα φωτίζει γιατί έχουμε τη μεριά της δύσης και έχει μια φωτεινότητα. Από εκεί ήταν σκοτάδι τελείως. Τώρα με τη λάμπα. Εδώ βλέπετε είναι κλειστή η λάμπα. Αυτά δεν θα τα στρώσεις τώρα. Σε αυτή την ηλικία αρμπαγάσα. Μπράβο. Γυαλισμένα, ε! Ωραία, φίλε! Εμείς αυτά, άμα φτάναν σε αυτή την ηλικία, μένανε και κάτω. Εντάξει, άλλοι τόποι εδώ, άλλοι δικοί μας. Λοιπόν, ωραίος.
Αυτά είναι τα φετινάρια που λέμε. Ωραία, ωραία πουλάκια. Λιμπελό. Και εδώ τι έχουμε? Και εδώ είναι τα, κάποια παλιά που δεν φέραν τα φτερά του. Α. Ακόμα, για να μπουν στην ομάδα. Α, αυτά είναι στρωμένα δηλαδή, έτοιμα, ε. Απλά δεν έχουν κάποια τα φτερά. Ναι, κατάλαβα, ναι. Εν ολίγης τώρα τραβήξαμε όλη την υποδομή, θα έλεγα, του φίλου μας του Γόλη, εδώ στη Βέρεια, του μεταμορφωμένου, έτσι θα έλεγα, έτσι θα τον χαρακτήριζα. Όντως, γιατί είδαμε δύο χαβάδες, είδαμε τα πουλάκια, είδαμε μετά και τα μεγάλα που με ξάφιανσε λίγο, με φνηδίασε. Ήτανε τρομερά περιστέρια, τρομερά. Και αν θα τα κάναμε μία ημέρα, να ήταν ημέρα δηλαδή, θα είχαμε οπωσδήποτε και άλλα πλάνα, αν και αυτά σκοτώνανε, ναι. Με τη δυσκολία του, με τη δυσκολία δηλαδή. Όχι τίποτα το στα περιστέρια, της ώρας. Νυχτώσανε. Μην σας ξεγελάει τώρα αυτό που βλέπετε. Είναι ο φωτισμός εσωτερικός της κάμερας και είναι και που χτυπάει στη δύση και υπάρχει η φωτεινότητα. Ωραίος, ωραίος. Γολί, πού πας, κάτσε λίγο, κάτσε ρε φίλε. Βιάσεις και βιαστικός. Ναι. Σε λίγο δεν σε βλέπω, ρε. Άμα συνεχίσει έτσι, δεν σε βλέπω σε λίγο. Ναι. Είσαι χαρούμενος, είδες. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση, θα μου πεις το μυστικό. Τι έχεις κάνει, ρε Μπαγάσα, γιατί εντάξει, πάντα έχεις δυνατά πουλιά. Αλλά αυτά τα φτερά, τα περσινά και τα φετινά, βλέπω κάτι άλλο. Αν θες, μου λες το μυστικό. Αν θες, δεν μου το λες. Μυστικό δεν είναι. Κάτι απλά, είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Απλά τα πιο καλά περιστέρια. Τα πιο καλά βγάλαν περισσότερα πουλιά. Και πέρσι το είχα πει ότι έγινε καλύτερη διαλογή των περιστεριών. Δηλαδή έκανες ξεσκαρτάρισμα μόνο στα περιστέρια σου. Μόνο στα περιστέρια, ναι. Και δεν έχεις βάλει τίποτα αίμα μέσα. Πήρα ένα περιστέρι από το φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζάρα. Μπράβο. Ένα περιστέρι, δύο μάλλον γιατί στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Αλλά αυτά τα περιστέρια που πήρα από τον Χρήστο, ναι, με ανέβασαν σε σκαλοπάτι στα περιστέρια περισσότερο. Μπράβο σου και συγχαρητήρια που το λες. Γιατί κάποιοι υπάρχουν κάποιοι περιστέρια που τα βαφτίζουν δικά τους με τη μία. Αυτά τα περιστέρια που έχω εγώ πάντα υποστήριζα και του Πολυμέρη του Στάθη τα περιστέρια. Απλά βοηθήθηκα πάρα πολύ από τον Χρήστο και είμαστε 2-3 παιδιά που έχουμε τέτοια περιστέρια με αυτή τη λογική και βοηθιόμαστε μεταξύ μας. Με τον Γιώργο τον Ποντοκώστα, με τον Γκόρο από την Τολεμαΐδα, με τον Χρήστο. Ξέρεις, τα περιστέρια γίνονται και πρώτα πρέπει να έχεις αντίληψη το τι θες να φτιάξεις και δεύτερον θέλει και τη βοήθεια. Τι γίνεται διαφορετικά? Πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον και πάει λέγοντας. Τα περιστέρια δεν γίνονται ούτε με πολλά λεφτά ούτε με λίγα λεφτά. Γίνονται με μυαλό και με αγάπη. Με αγάπη και με πέταμα. Έγινε. Και με πέταμα. Περιστέρια που σε δίνουν χέρι να τα πετάς, φτιάχνονται. Αυτά. Άρα είχα δίκιο που έλεγα και εγώ, που είπα και εγώ ότι πες μου τι διαφορετικό έχεις κάνει. Ναι. Δεν έπεσα έξω. Εδώ, γιατί εντάξει, έπεσε. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν τώρα, έπεσε, εγώ σε παρακολουθώ, ξέρεις, είμαστε φίλοι, ναι, πολλά χρόνια περιστεριακός. Έχω δύο ωραίους καβάδες, πολύ δύναμη, αλλά φέτος είδα και πέρυσι και φέτος. Μπράβο. Είδα μια αλλαγή μεγάλη και στο φτερό. Ήταν δηλαδή, κάτι διαφορετικό. Το γύρισες, όχι το γύρισες. Διαλεχτήκαν πιο καλά περιστεριακή. Για τον λόγο του αληθές, έτσι για να το δεις. Έλα να δεις ένα παλιό αρσενικό που τον έχω κρατάει. Άντε να το δούμε και αυτό, ρε. Είναι ωραία αυτά, ρε. Γουστάρει να τα βλέπει ο κόσμος, μην νομίζεις. Τον κρατάω σε φωτογραφία βέβαια. Ναι. Αλλά ναι, για να δείξουμε λίγο την το σωματότυπο το κρατάω. Ναι. Για να δούμε. Αν μπορέσεις να τον πάρεις. Κάτσε λίγο γιατί. Δεν το έχει τίποτα. Εντάξει, ζωντανά τα κάνουμε. Δεν κάνουμε τώρα. Ότι. Και τα ειδόνια μαζί. Είναι ο παππούς από τον Μάρκο του Τζενακλή που ήταν ψηλά. Ο προπάπους. Ο προπάπους. Αυτό το περιστέρι είναι ο original status. Πάντως εμένα, όπως το βλέπω, έτσι. Ναι. Πάω να κάνω και λάθος. Μου θυμίζει πολύ τι είναι από αυτό το περιστέρι. Ναι, εντάξει. Και του Στάθη από εκεί κρατούσα. Εντάξει, εγώ σου λέω τι βλέπω. Ναι. Πολύ μποντακλίδικα, έτσι βουτάρες, έτσι. Μητάρες τις μεγάλες. Αυτός είναι ο γεννήτωρας εδώ. Άρα λοιπόν κλείνω κάπως έτσι με αυτό, με το γεννήτωρά του. Να το δει και όλος ο κόσμος που βλέπει αυτό το βιντεάκι του φίλου μας του Γόλη, που θα το πω και κλείνω έτσι, μεταμορφώθηκε. Γεια σας και χαρά σας.